Ο φακός του Καλλιμνοριούς βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη γωνιά του νησιού μας. Αυτά είναι τα όμορφα. Δείτε όμως τώρα τα δυσάρεστα. Καλημέρα, θεολόγο μου. Καλημέρα, μάμα. Θεολόγος Κουλιάς, ευαίσθητος όπως πάντα. Με αφορμή το ρεπορτάζ που έκανε το Καλλιμνος News με τις πεσμένες, ρηγμένες πινακίδες στη στροφή του Καλογιάννη, με βρήκε στο δρόμο και μου λες έλα εδώ κοντά στο μουσείο να δεις εικόνες οι οποίες δεν θα σας αρέσουν. Μάμα, ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει και όπως βλέπεις εδώ είναι η πινακίδα η οποία κατευθύνει τον κάθε τουρίστα προς το μουσείο και η οποία αυτή η πινακίδα τουλάχιστον πρέπει να, για να μην πω χρόνο, 8-9 μήνες είναι κάτω. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ και έχω ενημερώσει επανελειμμένως κάποιες φορές κάποιους. Περάσαν από εδώ οι αρμόδιοι και ο Δήμαρχος μας πέρασε και ο Ζωήδης πέρασε από εδώ. Και ήρθε και τάδανε και είπε ο Δήμαρχος Ζωήδη να τη βάλουν πάνω. Και αυτή και μια άλλη η οποία είναι μονόδρομος. Είναι και εκείνη κάτω. Πριν πόσο καιρό, θεολόγο? Ήτανε περίπου Ιουλίος μήνας, το καλοκαίρι. Άρα μιλάμε, μιλάμε για μεγάλο διάστημα. Ναι, δηλαδή. Δεν είναι όμως από το καλοκαίρι αυτή η πινακίδα κάτω. Αλλά περνάει το χρόνο. Μάλιστα. Περνάει το χρόνο. Και μιλάμε ότι είναι μια περιοχή που περνάει πάρα πολύ κόσμο και κυρίως τουρίστες για να ρωτήσουν. Πάει ο κόσμος, από εδώ θα περάσουν για να πάνε στο μουσείο. Αυτό το οποίο εμένα με ενοχλεί είναι το ότι και γινόμαστε ρεζίλοι στους ξένους ανθρώπους και όταν η γυναίκα μου κοιμάται το μεσημέρι χτυπούν την πόρτα του σπιτιού να τους πει που είναι το μουσείο και μη ξέροντας η γυναίκα μου να μιλήσει εγγλέζικα περιπατεί και τους πάει τι να κάνει, ντρέπεται και αυτή να εξυπηρετήσουμε τον τουρίστα για μια πινακίδα η οποία βρίσκεται τόσο καιρό κάτω. Τώρα πείτε μου, λέγεται πολιτισμός, λέγεται μια δημαρχία η οποία θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να τρέχει άμεσα και να αποκαθιστά. Ποιες είναι τώρα οι εντυπώσεις αυτών των ανθρώπων που βλέπουν αυτή την πινακίδα στα μαύρα τα χάλια πεσμένη που να δείχνει τι τελικά, μουσείο δείχνει ή την κατάντια μας τελικά. Στην ίδια όμορφη περιοχή παραμένει ο φακός του Καλλιμνος News για να δείτε άλλη μία εικόνα καθόλου μα καθόλου όμορφη ή αισιόδοξη. Έξω από το ξενοδοχείο Μελίνα, πινακίδα που είναι απαγορευτική γιατί εδώ είναι μονόδρομος και αυτή πεσμένη. Θέλω να κλείσω το ρεπορτάζ με μία μεγάλη απορία. Αυτή εδώ η γειτονιά της Ευαγγελίστριας, είναι και γειτονιά του συμβούλου, του δημάρχου, του κυρίου Μικέ Ζηρούνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος αρέσκεται να ασχολείται με την πολιτική και πολύ καλά κάνει. Όμως, όταν περνάς καθημερινά, όταν βλέπεις αυτές τις εικόνες, τις παρακμιακές, που υποβαθμίζουν το νησί μας σε θέματα πολιτισμού, θα πρέπει όχι μόνο να πάρει ευθύνες προσωπικές για να αποκατασταθεί αυτή η ασχήμια, θα πρέπει να ενημερώνει τον Δήμαρχο, να πιέζει τον Δήμαρχο, άλλος πως, τι είδους σύμβουλος μπορεί να είναι κάποιος όταν βλέπει αυτές τις ασχήμιες και παραμένει αμέτωχος. Με αυτές λοιπόν τις διαπιστώσεις, το ρεπορτάζ μας τελειώνει με την ελπίδα, με την ευχή, με την προσδοκία αυτή η ασχήμια, αυτή η παρακμή να σταματήσει και η πινακίδα να ομορφύνει και να ξανατοποθετηθεί στο χώρο της που θα δείχνει την κατεύθυνση του αρχαιολογικού μας μουσείου.